Ο Βασίλης Λεβέντης βγήκε από τα ρούχα του, μιλώντας στο εκρηκτικό δελτίο του Αντώνη Μιλωνάκη. Κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα στο εκρηκτικό δελτίο βρίσκονται ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης, και ο συνδικαλιστής και στέλεχος της Γενόπ ΔΕΗ, ο κύριος Βαγγέλης Χατζής. Κύριε Μιλωνάκη, με αδιόρθωση σας παρακαλώ. Όχι ο συνδικαλιστής της ΔΕΗ, ο αργός κολοσκυφίνας, πείτε καλύτερα. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, κύριε, με ξέρετε από χτες. Κύριε Μιλωνάκη, να σας δώσω 150 ευρώ να πάρετε μια καρέκλα που κάνει αυτόματο υδρομασάζ, να τη δώσουμε στον κύριο να μην κάνει πληγή. Γιατί να κάνει πληγή, κύριε Λεβέντη μου? Γιατί από το καθισιό έχει βγάλει ρόζες ο κόλος. Όχι, σηκωθείτε, δείξτε μας τον κόλο σας. Σηκωθείτε, δείξτε μας. Τι να επιτρέψετε, κύριε? Θα απαγορεύσεις στο Βασίλη Λεβέντη να πει τη γνώμη του? Φασισμός, προδοσία, έσκος, η μούρκα και τα καθισήματα. Να πάτε στο γέρο διάολο εσείς και όλες σας το σόι. Θα με κάνετε να βρίσω και δεν θέλω. Μπουρτζόβλαχοι, κοκοβιοί, κοστοπουλέοι, κοστοπουλέοι. Μα κύριε Λεβέντη, τι σας έχει πιάσει τώρα με τους συνδικαλιστές της ΔΕΗ? Με δουλεύετε κι εσείς, κύριε Αχλαδάκη, πώς σας λένε, Μιλωνάκη, εν πάση περιπτώσει. Μήπως θέλετε να τα ακούσετε κι εσείς ένα χεράκι με τους αρκουδαίδες? Αυτοί σε ένα μήνα έχουν κάνει πιο πολλές διακοπές και από τον Νίκο Βουλιώτη που λέει: «Δεν κάνω διακοπές, γιο, γιο, σου δίνω αυτό που θες, γιο, γιο». Αυτό είναι ο μοναδικός τρόπος αντίδρασής μας, κύριε. Το μαύρο. Ναι, αλλά με ρέγουλα, κύριε, γιατί εσείς το έχετε παραξηλώσει. Ναι. Ούτε τα ζωνιανά τόσο μαύρο, κύριε Λεβέντη. Είστε δηλαδή υπέρ της πλήρους ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ? Βεβαίως, κύριε Μιλωνάκη. Να έρθει ένας κουχονάτος ιδιοκτήτης να διώξει όλα τα σαπρόφυτα του Φωτόπουλου, να ξεβρωμίσει ο τόπος από τη μούργα και τα καθισήματα. Τα λέει τόσα χρόνια Βασίλη Λεβέντης, αλλά ποιος τον ακούει, ε? Ο ελληνικός λαός, κύριε, δεν ασχολείται με γραφικές φιγούρες. Κύριε Μιλωνάκη, όταν λέει γραφική φιγούρα ο κύριος, εννοεί τον Βασίλη Λεβέντη. Αυτό κατάλαβα, κύριε πρόεδρε, και εγώ. Αποκάλεσε δηλαδή γραφικό τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον πρόεδρο του τρίτου κόμματος της επόμενης εκλογής. Ναι, ναι, τον αποκάλεσε, κύριε Λεβέντη. Άρα καλά κατάλαβα. Να πάει στο διάλογο αυτός και όλοι οι βρωμοπασόκοι της Γενόπ. Πρώτη φορά παρακαλώ το Θεό να ρίξει ένα κεραυνό και να κάνει κάρβουνο όλο το δίκτυο της ΔΕΗ. Και όσους αργόμισθους στα Μπελχανάδες το έχουμε ματώσει από το ξύσιμο τόσα χρόνια. Το εύχεται αυτό ο αρχηγός του κόμματος του 10%, κύριε. 10%, κύριε. Σε επόμενες εκλογές δεν θα βρείτε ούτε την ψήφο σας. Πλαστογραφούσα τα γκάλοπ και έβγαζα 0 Λεβέντης. 0 οι ώρες τους. Αλητεία, φασισμός, προδοσία, μούργα καθισήματα. Αν έχετε λίγη τσίπρα πάνω σας, παλιοαρούρια, θα πάρετε φόρα και θα πάτε στο Ζάλογο να κάνετε μπαμπι τζάμπικ να σταθεί ο τόπος. Ηρεμήστε, ηρεμήστε, κύριε Λεβέντη, ηρεμήστε, θα πάτε τίποτα. Όχι, δεν ηρεμώ. Έχει γεμίσει ο τόπος καθιζήματα, τεμπελόσκυλα, βρωμόσκυλα, κοπρόσκυλα που ρουφούν το αίμα του ελληνικού λαού. Όπως αυτά τα μεταλλαγμένα κουνούπια το καλοκαίρι με το σκυλολόι τους που έχουν μια προβοσκίδα σαν το χέρι του Καραγκιόζη. Κύριε Πρόεδρε, προτείνατε πριν από λίγες μέρες και κάτι άλλο ρηξικέλεθο, νομίζω, ε. Γιατί αυτός είναι ο Βασίλη Λεβέντης. Πάντα πρωτοπόρος και ρηξικέλευθρος και ρηξικέλαυνος. Σε τι αναφέρεστε όμως, γιατί σας κάνω λίγο, κύριε Αγκουράκη? Στην πρότασή σας να κόψουμε 200 ευρώ από κάθε σύνταξη και να τα δώσουμε σε εξοπλιστικά, κύριε Λεβέντη. Γιατί δεν σας άρεσε, κύριε Αχλαδάκη μου? Την κάνει εκ του ασφαλούς, κύριε Μιλωνάκη. Και γιατί να αφαιρεθούν 200 ευρώ από τη σύνταξη του Κοσμάκη και όχι 2.000 από την παχυλή βουλευτική αποζημίωση του κυρίου? Εμένα εννοεί πάλι ο βυσματίας, κύριε Μιλωνάκη μου. Ναι, ναι, κύριε Πρόεδρε, τι θέλετε να του πω? Να πάει στο διάλογο αυτός και όλο το ασκέρι της ΔΕΗ που θα μου κουνήσει και το δάχτυλο. Ξέρετε που να το βάλει το δάχτυλο? Κύριε Λεβέντη, σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ πολύ. Να το σαλιώσει και να το βάλει ψηλά, να δει αν φυσάει μπάτι. Έτσι, μπράβο, κύριε Λεβέντη. Συγκρατηθείτε, να είστε πιο μπράβο. Και μετά να το βάλει στα συνδικαλιστικά του κολομέρια να τα γρασάρει. Αλητεία, είστε σκρί, τυροβρομίκουλοι, μπιχλοκούδουνα. Να πάτε στο διάολο και να μην γυρίσετε όλοι. Ούστε από εδώ, ούστε.